Σύμφωνα με δημοσίευση των έγκυρων Times of Israel πριν ο λίγων λεπτών, οι αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν πω εκτόξευσαν μια νέα επίθεση με ντρόουν κατά του Ισραήλ. Η δήλωση των Χούθη δεν υποστηρίζεται βέβαια από καμία απόδειξη. Κανένα βίντεο ή φωτογραφία δεν επιβεβαιώνει τι αναφορέ των Ιεμένιων που στόχευσαν στρατιωτικέ βάσει και αεροδρόμια στο Ισραήλ με τα πρόσφατα πλήγματά του. Η The Times of Israel του Εβραϊκού Κράτου ανέφερε πω δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ούτε στο Ισραήλ, μια και δεν ενεργοποιήθηκαν οι Συρήνε ούτε οι συναγερμοί διείσδυση εντό τη χώρα. Επίση, τα αεροδρόμια και οι στρατιωτικέ βάσει φαίνεται πω συνεχίζουν κανονικά να λειτουργούν σε όλο το Ισραήλ. Μία αναφορά του τηλεοπτικού καναλιού Channel 12 του Ισραήλ, χωρί να επικαλείται πηγέ, αποκάλυψε πω ίσω τα ντρόμου που εκτοξεύθηκαν από το έδαφο τη Ιεμένη καταρρίφθηκαν από την Ιορδανία. Άλλε επιθέσει των ανταρτών Χούθη που πραγματοποιήθηκαν τι τελευταίε εβδομάδε αναχαιτίστηκαν από στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ στην περιοχή τη Μέση Ανατολή. Ο στρατιωτικό εκπρόσωπο τη οργάνωση Χούθι, Ιάχη Ασαρή, έγραψε στο εξ παλαιότερα γνωστό Twitter πω οι ένοπλε δυνάμει τη Ιεμένη εκτόξευσαν μια παρτίδα ντρόουν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών έναντι διάφορων ευαίσθητων στόχων του Ισραηλινού εχθρού στι κατεχόμενε επικράτειε. Ω αποτέλεσμα τη επίθεση, η λειτουργία των στοχευμένων βάσεων και αεροδρομίων σταμάτησε για αρκετέ ώρε, πρόσθεσε ο Ιεμένιος. Σε άλλη πολύ σημαντική είδηση, τη τελευταία ώρα τώρα, νέα αναφορά από την Αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal αναφέρει πω οι Ηνωμένε Πολιτείε σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή την αποστολή βομβών ακριβία στο Ισραήλ. Το εν λόγω πακέτο βοήθεια αναμένεται να κοστίσει περίπου 320 εκατομμύρια δολάρια για τον Αμερικανικό στρατό και, αν οριστικοποιηθεί, θα αποτελέσει τη νέα στρατιωτική υποστήριξη με αφετηρία τι ΗΠΑ και προορισμό το Ισραήλ. Τέλο, οι Ισραηλινέ αμυντικέ δυνάμει ανέφεραν πω μαχητικά jets του έπληξαν στόχου τη λιβανέζικη οργάνωση Χεσμολάχ στο Λίβανο ω απάντηση σε νεότερε εκτοξεύσει ρουκετών κατά του Εβραϊκού κράτου. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, οι στόχοι περιλάμβαναν έναν χώρο που φιλοξενούσε τεχνολογικά στοιχεία, μία αποθήκη όπλων, θέσεις εκτόξευσης ρουκετών και άλλες υποδομές. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δημοσίευσαν και ένα σχετικό βίντεο που φαίνεται να παρουσιάζει τα εν πλήγματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.